αντιμετώπιση πνευμονίας του κορονοϊού, του COVID-19. Εγώ πιστεύω και νομίζω ότι πιστεύει και όλος ο πλανήτης και η Ευρώπη ειδικότερα, ότι οι Έλληνες είναι σπουδαίοι επιστήμονες, ότι γίνεται σπουδαία ερευνητική δουλειά στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα φάνηκαν. Μια παγκόσμια αναγνώριση της δουλειάς που έχουν κάνει οι Έλληνες γιατροί πάνω στον COVID. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, τον καθηγητή παθολογίας λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Βάγγελο Γιαμαρέλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από την Κύπρο. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Η χαρά είναι δικιά μας, η τιμή είναι δικιά μας και η χαρά είναι διπλή και για μας, γιατί οι Έλληνες επιστήμονες μπαίνουν στο παγκόσμιο προσκήνιο και συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος πανδημίας που βασανίζει όλο τον πλανήτη. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, το εξής. Πώς ξεκίνησε αυτό? Καταρχήν μιλάμε για ένα φάρμακο που έχει να κάνει με τη λίμωξη των πνευμόνων. Θα μου επιτρέψετε να σας εξηγήσω ακριβώς περί τίνος. Παρακαλώ, βέβαια, θέλω. Η προσπάθειά μας αυτή ξεκίνησε το Μάρτιο του 2020. Δεν μιλάμε λοιπόν για μία απλή παρατήρηση. Μιλάμε για μία προσπάθεια η οποία πλέον έχει κάνει μία διαδρομή 20 μηνών, έχει ολοκληρωθεί, έχει γίνει σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το όραμα αυτής της προσπάθειας είναι η θεραπεία αυτή, και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, να γίνει αποδεκτή και να μπορεί να δοθεί στο σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Μάλιστα. Η λογική λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Ξέρουμε ότι αυτό το οποίο από την αρχή της πανδημίας μας προκαλεί τρόμο, είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό συνανθρώπων μας που θα κάνει πνευμονία, από την ώρα που θα μπει στο νοσοκομείο, ξαφνικά θα χρειαστεί να διασωληνωθεί και να πάει στη μονάδα ιατρικής θεραπείας. Μάλιστα. Αν μπορούμε πολύ νωρίς να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι άρρωστοι και εκείνη την ώρα, πάρα πολύ νωρίς, τους δώσουμε θεραπεία, θα προλάβουμε. Μάλιστα. Το να μπουν στη μονάδα ιατρικής θεραπείας, θα μειώσουμε τους θαλάμους, θα αυξήσουμε το ποσοστό της ίασης και φυσικά βέβαια θα γλιτώσουμε δομές υγείας για μονάδων εντατικής θεραπείας. Αυτός λοιπόν ο σκοπός αυτής της θεραπείας δεν είναι απλά θεραπεία, είναι μια στρατηγική. Και ποιες είναι οι συνιστώσεις αυτής της στρατηγικής? Με το που φτάνει λοιπόν ένας άρρωστος στα επίγοντα ενός νοσοκομείου με νόσο COVID-19, πρέπει να υποβληθεί σε μια εξέταση αίματος. Στην εξέταση αίματος, στην οποία πρέπει να μετρηθεί ένας βιοδείκτης, όπως λέμε στην ιατρική. Το όνομα αυτού του δείκτη λέγεται σουπάρ. Αν αυτό είναι αυξημένο, εκείνη την ώρα πρέπει να ξεκινήσει η θεραπεία. Μάλιστα. Από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τον Νοέμβριο του 2020 υπήρξε ένα εκτενές πρόγραμμα φάσης 2, όπως λέμε, για την κλινική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τα επιτυχημένα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος τον Νοέμβριο του 2020 τα επικοινώνησα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και μαζί σχεδιάσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης φάσης 3 που έγινε στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα που ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα κατετέθησαν τον Ιούλιο που πέρασε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον EMA, ο οποίος ανακοίνωσε την αρχή της διαδικασίας αξιολόγησης του φαρμάκου ώστε να γίνει πανευρωπαϊκή θεραπεία. Πότε, κύριε καθηγητά, ποια λοιπόν ήταν τα αποτελέσματα? Να ρωτήσω κάτι. Πότε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου, πότε θα περάσει στην έγκριση του συγκεκριμένου φαρμάκου? Υπάρχει ένδειξη? Αναμένουμε μέσα στον Οκτώβριο. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να συνοψίσω λίγο τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν τριπλασιασμό των αριθμών του αριθμού των ασθενών που ιώνται πλήρως, μείωση κατά 55% του κινδύνου θανάτου και μείωση κατά 50% του κινδύνου εισαγωγής στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μακράν η θεραπεία με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που έχει περιγραφεί ως τώρα για την νόσο COVID-19. Τώρα, κύριε καθηγητά, φαντάζομαι ότι αυτή η τεράστια ανακάλυψη, επιστημονική έτσι ανακάλυψη, δεν αναιρεί το δόγμα ότι εμβολιαστείτε. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Mm-hmm. Ο εμβολιασμός
ήταν, είναι και θα είναι ένα βασικό εργαλείο, μια βασική στρατηγική για να περιορίσουμε τη μετάδοση των λοιμόξεων. Η θεραπεία αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο όταν εκδηλωθεί η λοίμωξη. Άρα λοιπόν και οι δύο στρατηγικές, και του εμβολιασμού που είναι η πρόληψη και του φαρμάκου που είναι η θεραπεία, είναι αναγκαίες, είναι εξίσου αναγκαίες. Αλλά φυσικά το μήνυμα το δικό μου, το προσωπικό, αλλά και όλων των Ελλήνων επιστημόνων και εξ όσων γνωρίζω όλων των επιστημόνων με τους οποίους συνεργάζομαι σε διεθνές επίπεδο, είναι ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Κύριε καθηγητά, έχει αναγνωριστεί αυτή η ελληνική προσπάθεια, αυτό το ελληνικό επίτευγμα από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα? Η απάντηση είναι ναι, και το απόλυτο πιστήριο αυτού είναι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων μας την 3η Σεπτεμβρίου του 2021 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, ένα επιστημονικό περιοδικό το οποίο είναι το απόλυτα έγκριτο του μεγαλύτερης επιστημονικής εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας στον κόσμο και το οποίο είναι η πιστοποίηση της αξιοπιστίας των δεδομένων. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχουν γίνει προσωπικές μου συναντήσεις με την Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να υιοθετηθεί αυτή η στρατηγική και από αυτούς. Γιατί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μπορεί να διοδοτήσει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, κάτι, πέστε μου κάτι προσωπικό. Πώς μπορεί να νιώθει ένας επιστήμονας της δικάς της εμβέλειας και η ομάδα του φυσικά, οι υπόλοιποι, μετά από μια τέτοια ανακάλυψη, μετά από τέτοια αποτελέσματα και μετά από τέτοια αναγνώριση? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι θέμα του πώς να νιώθει κανένας. Εμείς είμαστε γιατροί. Και ο λόγος για τον οποίο εξασκούμε την ιατρική, και αυτό ήταν το κίνητρο το οποίο μας έκανε γιατρούς από την πρώτη στιγμή, είναι η αγάπη μας για τον άνθρωπο. Άρα η ικανοποίησή μας πηγάζει εκ του γεγονότος ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους. Αν κανένας δηλώσει προσωπικά κίνητρα ή προσωπικές ματαιοδοξίες πίσω από αυτή την προσπάθεια, τότε η προσπάθεια αυτή δεν είναι για καλό. Εκείνο το οποίο καθιερώνει την επιστήμη είναι το περίφημο, το ότι πάσα επιστήμη, πάσα χωριζομένη αρετής, πανουργία. Ο λόγος για τον οποίο αγωνιζόμαστε είναι γιατί αγαπούμε τον άνθρωπο. Αυτή είναι η εστίασή μας. Και στηριζόμαστε και πιστεύουμε, γιατί αυτό είναι ένα κοινό πιστεύω, όχι εμού, αλλά όλων των Ελλήνων επιστημών, γιατί είμαστε 29 κέντρα έρευνας στην Ελλάδα, ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, διότι πάνω απ' όλα είχαμε βαθιά πίστη, χριστιανική πίστη, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο λόγος σας νομίζω θα πρέπει να είναι και εγχειρίδιο για τους νέους ανθρώπους. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Επειδή ακούμε διάφορες απόψεις επιστημόνων όσον αφορά το τέλος της πανδημίας, πότε νομίζετε εσείς με τη δικιά σας εμπειρία ότι θα φτάσουμε να μιλάμε για τέλος της πανδημίας, αν και εφόσον βέβαια δεν έχουμε άλλες μεταλλάξεις? Θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος σε αυτό. Και ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να είμαι συγκρατημένος είναι διότι τα επιστημονικά μας δεδομένα δείχνουν ότι ο ιός αυτός συνέχεια μας εκπλήσει. Ακόμα δεν ξέρουμε καν τι θα πει ανοσολογική θωράκιση του πληθυσμού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ μετρημένοι σε αυτό. Φυσικά δεν θα υπάρξει πιο χαρμόσυνο νέο για όλους μας από το να τελειώσει αυτή η πανδημία. Αλλά νομίζω ότι μετά από 20 μήνες που βασανιζόμαστε από αυτό, θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και να μην καλλιεργούμε υπερβολικές ελπίδες ότι το τέλος της πανδημίας θα συμβεί στις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή οι άνθρωποι βιώνουν αυτή την πανδημία με ό,τι σημαίνει αυτό εδώ και πάρα πολλούς μήνες, υπάρχουν τα μέτρα προστασίας, υπάρχει μια χαλαρότητα, μια κούραση αν θέλετε. Πότε μπορούμε να μιλάμε για κανονικότητα, διότι έχει αλλάξει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Ακούμε διάφορα, χάνονται οι συνάνθρωποι μας καθημερινά. Βλέπουμε ανθρώπους να υποφέρουν μετά που αναρρώνουν και βγαίνουν από τα νοσοκομεία, συνεχίζουν να κουβαλάνε το πρόβλημα για μήνες. Αυτό όλο πότε θα σταματήσει, κύριε καθηγητά? Αυτό δεν μπορώ να κάνω κάποια υπόθεση. Θα ήθελα όμως να σας πω το εξής. Στο τέλος της
ερώτηση που μου κάνατε. Μου είπατε ότι διαπιστώσατε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι και διαπιστώνετε καθημερινά, οι οποίοι μετά την νοσηλεία τους έχουν ένα σύνδρομο, το οποίο είναι ένα σύνδρομο χρόνιας φλεγμονής, που σιγά σιγά τρώει τον οργανισμό. Αυτό ονομάζεται σύνδρομο long COVID. Και αυτό είναι ίσως η χειρότερη επιπλοκή της νόσου αυτής. Αυτό λοιπόν το οποίο μας κάνει εξαιρετικά ενθουσιώδης στην θεραπευτική στρατηγική που προτείνουμε, θα μου επιτρέψετε να θυμίσω αυτό το οποίο ανέφερα, ότι με αυτή τη θεραπεία, πέραν από τη μείωση του κινδύνου θανάτου, που σαφώς είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, εκείνο το οποίο επιτυγχάνεται είναι τριπλασιασμός της ίασης. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι οι άρρωστοι επανέρχονται στην κατάσταση που είχαν πολύ πρωτού νοσήσουν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν εμφανίζουν αυτά τα μακροχρόνια συμπτώματα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη τιμή για την εκπομπή η φιλοξενία δικιά σας και θέλω κάτι τελευταίο να μου πείτε, μια και σας έχουμε μαζί στην παρέα μας. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την τρίτη δόση του εμβολίου, κύριε καθηγητά. Την ενισχυτική δόση. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθήσει? Το αν θα βοηθήσει όχι δεν μπορεί κανένας να απαντήσει. Θα σας πω όμως το εξής. Η όλη φιλοσοφία του εμβολιασμού, από τότε που υπάρχουν εμβολιασμοί στην ιατρική και όπως είναι στην καθημερινότητά μας, στηρίζεται στο ότι από την ώρα που κανένας θα εμβολιαστεί, η εμβολιαστική, όπως λέμε, κάλυψη, κάθε μέρα που περνάει εξασθενεί. Απόλυτο παράδειγμα αυτού είναι ο εμβολιασμός για τη γρήπη. Όλοι ξέρουμε ότι κάθε Οκτώβριο πρέπει να εμβολιαστούμε ή Νοέμβριο εκ νέου για τη γρήπη. Γιατί? Διότι το εμβόλιο που είχαμε κάνει πριν από 12 μήνες έχει εξασθενήσει. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του κορονοϊού. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα άγχος. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας φόβος. Είναι μια στρατηγική η οποία θα αποτελέσει μια φαρέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Και προσωπικά είμαι απόλυτα θετικός, ενθαρρύνω και υποστηρίζω την τρίτη δόση. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει το ενδεχόμενο να σας δούμε και από κοντά στην Κύπρο, δηλαδή το αμέσως επόμενο διάστημα? Δεν το γνωρίζετε, αλλά επειδή η σύζυγός μου είναι από την Κύπρο, ερχόμαστε συχνά και για μας είναι ένα μέρος που είναι συνδεδεμένο με πολύ τρυφερές και γλυκές στιγμές με όλη την οικογένειά μας. Άρα κλείνουμε από τώρα δηλαδή, την επόμενη φορά που θα είστε στην Κύπρο, εδώ διαζώσεις, θα τα πούμε και από κοντά. Με πολύ μεγάλη σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό τρίμερο να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε με επαρχίες τώρα. Γαβρίλα, νομίζω ότι όταν ακούς τέτοιο επίπεδου ανθρώπους,